Λοιπόν, πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Λοιπόν, πάμε τρίτος από Έλα φίλε. Ρε φίλε, με τον Τζόρνταν τι να παλέψω. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Αθηναίος είναι αυτός. Εγώ είμαι από επαρχία και ναι. Θα δω τη Σαουλή και μέσα σε ένα ξενοδοχείο για μια μέρα. Ναι. Ποια επαρχία είσαι? Και έβαλα την εκπομπή να σας ακούσω. Από ποιο μέρος είστε? Από πού είσαι? Στοιχείο. Ωραίος. Α, νησάρα, πανέμορφο. Δεν το έχω πάει. Έχω πάει πανέμορφο. Ναι. Εκεί γιατί πάτε 2-2 εσείς. Σταμάτα, ρε. Πάμε για 2-2. Δουμπλάρω το μαρκάρισμα. Αυτό έχει βγει επί τροποκρατία. Ναι. Αν μας πιάνε το έχει στο δρόμο, καλύτερα είναι τα νίκια και σου λέει πήγαινε με σπίτι μου και τον πήγαινες. Και πάμε για δύο μόλις είπαμε του, καλύτερα να σπάσουν όλοι και ήταν ελεύθερος, κατάλαβες. Τι είχε άλλο ένα πάνω του. Ωραίο, καλό, ιστορικό, έτσι, ναι. Λοιπόν, εγώ να σας ακούω Brian, για το άκτος, για το πάω, ακούω διάφορα. Γράφετε με I, όσο με Y, τον Brian. Ένας κουβέντας, άμα πρώτη φορά βλέπετε. Ακούτε. Ναι, κάποια ομάδα υποστηρίζετε. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είστε. Όχι, εγώ είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Περίεργος. Ισχύος έγινε. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τον Μπερμπάτοφ, γιατί επιμένετε να βάλετε μέσα? Γιατί είναι παιχταράς. Ώστε. Γιατί είναι παιχταράς. Γιατί άμα ρωτήσουμε στην Ευρώπη έναν προπονητή, yeah. Αν πει στην Ελλάδα ο Μπερμπάτοφ, θα μας διώξει ο προπονητής, γι' αυτό το βάζουμε μέσα. Για να μην παραπονιούνται οι Ευρωπαίοι προπονητές. Άρα είναι προπονητής άρρωστος, μπορείς να τον χρησιμοποιήσει. Αφού είναι Ευρωπαίος και ο προπονητής του. Να βγάλουμε τον Μπερμπάτοφ να φέρεις έναν αποτυχίο να βάλουμε μέσα. Γιατί έχουμε εμείς εδώ κάμε σαν Ολυμπιακό προχθές έναν αξίδα. Ο Μαρινάκης είδε προχθές έναν χιώτη στη Μυκηλίνη και το πήρε σαν Ολυμπιακό. Έχετε υπόψη. Το γράφει τη Πώς το λένε? Ξίδα Γεώργιο, θα τον δει στον χρόνο. Και στον Τζόρτα γιατί το λες, ρε φίλε. Γιώργος Ξίδα. Ηλικία 19 ετών. Εδώ ο Χατζησαΐας έπεσε στη Σταυρούπολη να μου και τον πήρε από τον Παλιόνιο. Και τον Λατζάκη. Και χαλάκι δεν έπεσε. Αυτό που λέει αυτό το χαϊβάνι τώρα το παγώ στην αρχή της εκπομπής. Να τον έχεις ένα τσιγάρο δρόμο και να δίνεις 600 ευρώ. Γιατί τον τζίμπο εσείς. Το πήρανε 31 χρόνια. Λέγε φίλε. Λέγε, σ' ακούμε. Λέγε, λέω, δηλαδή ο Μπερμπάτοφ θα παίξει και του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Και να θέλουμε να τον κρατήσουμε να μας φύγει. Τι λες, 4 χρόνια συμβόλαιο. Μα και ολόκληρους. Να πάει τώρα κατά Αγγλία, πρέπει. Φίλε, τώρα τον... Για το προπονητή. Άμα τον στείλεις στην Ομόνια Λευκοσίας και στον ΑΠΟΕ, θα τον πάρουν στην Ομόνια Λευκοσίας και στον ΑΠΟΕ. Ούτε από Κίνηρας. Βήτε εθνική στην Κύπρο. Στην Πάφο δεν παίζει. Από έμπε τίποτα. Δεν έχει και ανθρώπους να περπατάνε. Για τον Ρανιέρη που έφυγε 6 βαθμοί μπροστά στην Αγγλία, τι έχετε να πείτε που τον έδιωξαμε νύχτα? Αυτοί είμαστε που ξέρουμε από μπάλα εμείς εδώ πέρα. Ναι, ρωτάω, ποιος ξέρετε. Ναι, είδες, το αποτέλεσμα το είδες, επειδή ξέρουμε το διώξαμε. Ναι, έφυγε 6 βαθμοί σήμερα, χτες το βράδυ. Έφυγε 6 βαθμοί, φίλε. Διώξαμε και τον άλλον εμείς τώρα, τον τερματοφύλακα που είχαμε, τον Όλσεν, εκεί που βγάζει μάτια. Ξέρουμε από μπάλα εδώ εμείς. Δεν μου απάντησε για τον Ρανιέρη που το διώξαμε νύχτα. Τι να σε απαντήσω, τα αποτελέσματα πάνω φαίνονται, δικά του έτσι. Θέλω να σε απαντήσω εγώ. Ο Μήτρογλου προχθές έριξε 3, αλλά εμείς τον διώξαμε. Εντάξει, να σε απαντήσω εγώ για τον Ρανιέρη. Έβαλε τώρα 3 και τον Ρανιέρη. Υπάρχουν μεγάλοι προπονητές οι οποίοι έχουν ειδικότητα στο να πάρουν μια ομάδα και να τη χτίσουν από την αρχή. Βλέπε Φανχάλ, βλέπε τέτοιους προπονητές. Και υπάρχουν μεγάλοι προπονητές οι οποίοι είναι να πάρουν μια ομάδα που έχει ένα κορμό, να κάνουν 2-3 πινελιές καλές και με πολύ καλό κουτσάρισμα να την πάνε στο τέλος. Άρα μπράβο, αυτό θα σου λέγα. Που συνήθως μένει αυτή είναι η καλή κόουτς που λέμε. Ο Ρανιέρη, θυμάμαι ότι πήγε στη Βαλένθια. Τη διέλυσε. Ναι, ναι. Μια ομαδάρα και εκεί που είχε η Βαλένθια. Πήγε να ξανακάνει. Καινούργια ομάδα από την αρχή. Δεν είχε κλείσει και ο κύκλος της Ελλάδας. Εδώ στην Ελλάδα πήγε να κάνει ομάδα. Απ' την αρχή, τη διέλυσε. Αλλά επειδή εδώ ξέρανε αλλάξει την συγκυρία. Θέλανε οι άσχετοι της ΕΠΟ, η Ελλάδα, η Άμπαλη, να παράγει ποδόσφαιρο. Και αυτός ο Ρανιέρη πήγε και είπε ναι, χωρίς να έχει από πίσω του, μάλλον είχε από πίσω του, γιατί πήρε μεγάλη αποζημίωση.
Σου λέει ένα εκατομμύριο πήρε. Πήρε ένα εκατομμύριο. Του μπαλάκι, εμά. Πήγε να παίξει 4-4-2 ανοιχτό σαν τον Τούτο στο Καραϊσκάκι. Πήγε να παράγει. Καλά, εσάς σας πήραξε ένα εκατομμύριο που είπε ο Ρανιέρη, τα 25.000 ευρώ που παίρνει το μήνα ο Καραγκούρης, σας πήραξε. Πήρε τότε η Εθνική, μόνο αυτά είναι πήρε επί 10 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό. Δεν ξέρω, το ξέρετε, το μηνιάτικο του Καραγκούνη ήταν 24.800, δεν ξέρω, το ξέρετε. Μόνο αυτό είναι από πίσω πολύ. Και εδώ που φτάσε, και εδώ που φτάσανε τώρα στην Αγγλία. Εσύ το ξέρεις το ποσό που λες αυτό, Σιώτη, το ξέρεις σίγουρα. Δεν το ξέρω αν είναι. Το έχεις δει το ποσό αυτό. Δεν πρέπει να είναι τόσο. Έπαιρνε 25 το μήνα. Βεβαίως. Μπορεί. 24.800 έγραψε η εφημερίδα, το λέω εγώ. Μπορεί. 250 θα είναι. Μπορεί. 24.800 έγραψε η εφημερίδα. Μπορεί. Δεν το λέω εγώ. Μπορεί. Δεν το ακούσα σε καφενείο. Σωστό. Πού το διάβασε? Σε ποια εφημερίδα? Σε ποια εφημερίδα? Γάντα, πού? Ορθέ. Σε ποια εφημερίδα, την Γάντα, πού? Κοιτάξτε, την είχα πολύ καιρό μαζί μου, γιατί η παρέα μου δεν το πίστευε και το συνέδεικνα. Ποια εφημερίδα? Δεν θυμάμαι, ρε παιδί. Πάντως ήταν αθλητική εφημερίδα. Οκ, μπορεί, τα λέμε. Καλή διαμονή. Ναι. Τώρα θα δούμε πόσο μετράει αν είναι μεγάλος προπονητής. Πόσο θα συμπεριφέρει σαν μεγάλος προπονητής που έχει την πίεση. Αν το χάσει. Αυτό την έβγαλε. Είναι χτύπημα για τον Ρανιέρη. Λέει, εγώ αν βγω τέταρτο είμαι καλά. Την έβγαλε, την έδιωξε. Και από τους παίκτες την έδιωξε. Λέξει, καλή μαγκιά έκανε. Έκανε δηλώσει ο Ρανιέρη και λέει, εγώ δεν είμαι φαβορή. Άνες είναι ομαδάνες. Έδιωξε. Πολύ καλά είπε. Έτσι, ωραίο, σωστό. Πρώτελευταίος. Πρώτελευταίος. Έλα, φίλε μου. Πάμε τώρα στο πρώτελευταίο, ναι. Μ' ακούτε? Έτσι, φίλε. Σ' ακούτε, μην κάνετε. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, φίλε, εσύ. Οπαδός? Οπαδός του Άρη, μόσια. Του Άρη, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι λίγο το Μένιο. Είμαστε λίγο και κοντά στα χωριά, ναι, παιδί μου. Εγώ είμαι τον Πεντάλοφο. Ραπτοπλέ. Ξέρω. Θυμάσαι τι έγινε στον Πεντάλοφο, το 89. Ξέρω εγώ πάσο, συγχωρημένος τι γινότανε. Ήμουν στα μάτια. Δόξα Πενταλόφου Καμπανιακός. Πίσω από το ρέμα. Πίσω από το ρέμα, western, έχει δει. Ξέρεις. Τάνας. Ξύλο. Εμένα μου θυμίζει που πρέπει να πάει. Λέω πατέρ μου, τι γίνεται εδώ. Τι ξύλο έπεφτε. Πού ήρθαμε. Τώρα στην Κυριακή εκείνη την εποχή. Ναι, είχε άλλη γοητεία. Άλλη γοητεία είχε. Άλλη γοητεία είχε. Άλλο αντριλίκη είχε, άλλο ξύλο. Αυτά τώρα είναι δελασάντορα. Πεντάλοφος και τέτοια. Θυμάμαι, φίλε, ήμουνα στο μάτσο. Ξέρω τι γινόταν. Έλα. Ξύλο, φίλε, ξύλο. Πολύ άσχημο. Αυτό είναι θερμή παράκληση. Φυσικά να μας βλέπουν σήμερα. Εγώ θέλω να σου πω άλλο. Ότι ο Μπερμπάντοφ μου θυμίζει μια εποχή στον Άρη. Θέλω να πει ο Μένιος ποιον παίκτη του θυμίζει ο Μπερμπάντοφ στον Άρη. Τον Κόκκι. Όχι. Τον Τζοβάνι στον Ολυμπιακό, στα τελευταία του που περπατούσε. Τον άλλον, τον Καστίγιο του Ολυμπιακού. Άλλο Γιάννη, σου λέει, Μένιο Γιάννη. Μένιο, στον Άρη σου λέει, φίλε. Κάτσε να δούμε, είναι καλό ερώτημα. Πιο παλιά θα σου έλεγε. Πρόσφατη ιστορία ή πολύ παλιά. Αφλαμά, καμιά... 15 χρόνια. Έχει 2-3 χρόνια. Κοντά. Και λίγο παραπάνω, τετραετία, πενταετία, εκεί είμαστε. Για αμορόζω θα πει. Νάτος. Αμορόζω. Γάτα είσαι, ρε φίλε, γάτα είσαι. Καλά, τεράστια πάτη, αμορόζω. Και όταν ήρθε, φάγανε... Δεν το πήγαινε ποτέ αυτό. Φάγανε, φίλε, εκεί έγινε καλό φαγωπότη, μέγιο. Ποιος θα πω, και ποτέ έγινε κάτι αμορόζω. Εγώ μάλλον είχα μαλώσει Μαριανούς. Τα παπούτσια μου λέει, πάρτε τα παπούτσια μου. Στην Τούμπα με το Σταυρίδι. Το 3-0. Φίλε, στο θυμίζει ως αυτό, ρε. Μαρία. Μου επιτρέπεις. Τα παπούτσια. Μπροστά στον Μπερμπάντο, αμορόζω, μοιάζει με το εξπρές του Μεσονυκτή. Ο Μπερμπάτοφ κάνει τον Αμορόζο να μοιάζει με το εξπρές του Μεσονυκτήριου. Συγγνώμη, ε. Φίλε, να σου πω κάτι, φίλε. Με τον Μπερμπάτοφ εδώ τώρα. Όχι τον Μπερμπάτοφ της Τότεναμ. Τον Τωρινό. Ή της United. Τον Τωρινό. Που και εκεί το είχε αυτό το άθλημα, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το... Άστο, δεν. Ναι. Του Πασοξίδου πάει στη δουλειά, χτυπήσει κάρτα δεκαετία του 80. Για να μην φανεί κάποια προκατάληψη, κάποιοι μπούφοι που φαντάζονται. Τεράστια απάτη ίδια ήταν στην Τζέλσι. Πες τον Κρανόρε την απάτη. Σεφτσένκο. Σεφτσένκο.
έβλεπα Τσέλσι με Σεφτσένκο και μετρούσα με πώς παίζει Τσέλσι. Φίλε, δεν ασχολούμαι, να σου πω κάτι, φίλε. Δεν ασχολούμαι εγώ με το ΠΑΟΚ. Απλά τώρα επειδή σας βλέπω και τώρα και εσείς. Λέω ρε. Άντε πίπρε, παιδί μου. Ξέρω εγώ, λέω άντε. Μου θυμίζει, είναι ίδιο σημαντικό, φίλε. Όντως. Τουλάχιστον ο Κόκε έμπαινε, την πάλευε, εντάξει, τα έχει καλά με τη θύρα 3, μπορεί να τάιζε εκεί κάναν γκόντι, ξέρω εγώ, μπορεί, λέω, δεν ξέρω, χίλια δυο μπορεί να κάνει, αλλά τέτοια απάτη σαν τον Μπερμπάτοφ δεν ήταν ο Κόκε. Ο Μπερμπάτοφ πέρασε και τον Κόκε, δηλαδή θα γίνει συμπαθής ο Κόκε. Μιλάμε για μεγάλη απάτη, για μεγάλη ρεμούλα. Μεγάλη και μεγάλος ηθοποιός, φίλε. Ο Μπερμπάτοφ ξεπέρασε στην απάτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έπεισε 1 εκατομμύριο φελούς. Δεν ξέρετε ποδόσφαιρο, δεν ξέρετε. Έξεπεράσει και τον Τσίπρα, τον ψεύτη. Έχει ξεπεράσει τον Παπανδρέου και τον Τσίπρα ο Μπερμπάτοφ. Εάν βάλει υποψηφιότητα, θα βγει υποψηφή. Και είναι και φοβερά λαϊκιστής. Δώσε χαιρετήματα στην Πεντάλογο, φίλε. Πω τι μου θύμισες τελευταία γραμμή για σήμερα. Πάμε. Καλημέρα. Έχω φτάσει στους αγρότες. Επειδή τώρα, μισό λεπτό, επειδή τώρα... Δεν με το αρνούνται. Σ' άκουγα αυτές τις μέρες λίγο μερικές φορές τώρα και το έκραζε στους αγρότες γιατί ανοίξανε τον Μπερμπάτο. Μέχρι όμως ο Τσιγκουναράς τις πήρε τις μερίδες από το Μακεδονία Παλάς. Που είναι υπογραφή δηλαδή. Δηλαδή δεν τις πλήρωσε κιόλας. Μιλάμε για Παπανδρέου, για Φέγγιο, για Μένιο μιλάς. Για Μένιο Κουτσό, από Τσοχαντζόπουλο και πάνω. Είναι γουρλούνι στο μάτι. Εάν πήγαινε από τον Πειραιά στην Πελοπόννησο ο Ιντέγε ή ο Ντομίγκες. Κάτσε να ακούσω. Ρωτάω εγώ, θα τον ανοίγανε οι αγρότες στα μπλόκα. Ή τι θα τον κάνανε. Τότε ποιο είναι το μεμπτό. Γιατί τον κατηγόρησε. Τι τον κατηγόρησε. Τους αγρότες που κατηγόρησε γιατί ανοίξε τον Περβάτο. Τους αγρότες. Λοιπόν, κανένα τον κατηγόρησε. Έπεσε πάνω σε παοξίδες αγρότες. Δεν κατηγορώ κανένα. Με επισημάνω τα γεγονότα. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Ναι, τελευταίος για σήμερα. Μάλιστα, ναι. Φίλες τον αέρας. Έπεσε, πάρε τον άλλο για τελευταίο, ναι. Ξύπνα, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Έλα, φίλε. Άντε, δώσ' τον Βασίλη. Α, δεν έχει. Πάρε τον επόμενο. Τέλος. Ας τέλος. Καλή ψυχοθεραπεία. Καλό. Υπάρχει ελπίση. Καλό. Ποιος. Φίλε, τα δύο τελευταία. Καλό, κύριε Διασταυρό. Άστε τώρα. Από μπάλα δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτός μας έλεγε τώρα... Αν μας βλέπει αυτός... Ποιος? Που έχει κλέψει πραγματικά τώρα. Γιατί ένα μήνυμα ήταν πολύ πολύ σοβαρό. Ναι. Και εγώ ήθελα κάτι να πω. Ναι. Το μήνυμα και λέγε. Το φιουντάρος. Κάποιος από αυτούς που κλέψαν το αυτοκίνητο του Τζόρνταν και υπάρχει ακόμη το αυτοκίνητο, ας το παραδώσει, γιατί μιλάμε για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αν έκλεβε το δικό μου. Για τη ζωή, όχι θέμα. Θα πηγαίναμε στη δουλειά την άλλη μέρα χωρίς αμάξι. Θα πηγαίναμε όμως. Αυτός δεν μπορεί να πάει. Είναι της δουλειάς του. Επίσης να ξέρετε. Δηλαδή επικαλούμε έτσι την ανθρωπιά. Γιατί με συγκίνησε, ήρθαν πολλά μηνύματα με γέλιο για το αμάξι του Τζόρνταν. Πριν από περίπου 5 λεπτά ήρθε ένα μήνυμα που λέει σοβαρά τώρα. Όπως με το αμάξι του Τζόρνταν και βλέπει να το δώσει στον άνθρωπο. Κάνατε ό,τι κάνατε, ακόμη και κάτι, μια μικρή φορά κάτι αν έχει, αφήστε το, γιατί από αυτό ζει η οικογένειά του. Κάντε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στον Ασλαμά ή σε μένα. Από κάντε άνθρωπο... στο Λίμπερο, εγώ κάθε μέρα το λέω. Κάντε στο Λίμπερο ένα τηλεφώνημα. Πες είναι εκεί. Το αυτοκίνητο είναι εκεί. Και θα σου πούμε ρε φίλε, μπράβο καλά, να είσαι καλά και την υγεία σου να έχεις. Πέρα από την πλάκα τώρα που καθόμαστε και μιλάμε, να ξέρετε ότι όλοι μας στο μεροκάματο, όλοι, όπως και ο Τζόρνταν. Δεν υπάρχει εδώ... καταρχήν, αυτός είναι και μαλάκας. Γιατί τέτοια πάντα που έχει κάνει το Σαββίδη, κανονικά ο Σαββίδης πρέπει να τον έχει μισθό. Λέω εγώ τώρα. Επειδή όμως είναι αγνός παόξης και δεν τα παίρνει, γιατί ακούστηκε σε κύκλους, ο Τζόρνταν που λέει, Τζόρνταν είναι βλάκας. Ο βλάκας σε εισαγωγικά. Δηλαδή, κοιτάει τη δουλειά του, έχει την τρέλα του με τον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος κτλ. Είναι κοινωνικός πολύ και εργατικός πολύ. Εάν δεν βρεθεί το αυτοκίνητο, επειδή ο Τζόρνταν, όπως όλοι, τα οικονομικά δεν είναι καλά, εγώ θα κάνω ένα έρανο, με ένα κουμπαρά που θα πάρω από τον Τζάμπο, από αυτούς που παίρνει η κόρη μου και βάζω μισό ευρώ, ένα ευρώ κτλ. Εγώ θα μαζέψω λεφτά, θα μαζέψει και αυτός θα πάρει ένα καινούριο αγροτικό. Να ξέρετε όμως ότι είναι του μεροκάμα του, από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει τρία γαϊδούρια να αναθρέψει, τρία παιδιά. Νέα, πώς είναι τα παιδιά σου, ρε.
Εντάξει, 15-16 αυτή την ηλικία. Μεγάλα, η γυναίκα του δεν δουλεύει κάπου, δούλευε η γυναίκα, δεν έχει τώρα δουλειά. Και ό,τι περιμένουν, περιμένουν από αυτό το σαφούνο κέφαλο. Λοιπόν, εγώ λέω θα τα μαζέψω τα λεφτά. Αλλά αν δεν το κάνανε κομμάτια, γιατί εμάς μας είπαν οι αστυνομικοί, τα παίρνουν οι Αιγύπτιοι, οι Βουλγαρόγυπτοι δικοί μας, και τα πάνε και τα κόβουν. Και τα στέλνουν και στη Λάρισα. Και κανένα μεγάλο Αιγύπτιο, κανένα αυτό, κανένα μεγάλο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Πάντως η αστυνομία δεν ασχολείται πολύ, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν βυζίνη να βάλουν στα αστυνομικά τους. Δηλαδή εδώ αναδεικνύεται και ένα άλλο σκηνικό. Ότι πήραμε τηλέφωνο και δεν, ούτε καν περιπολικό δεν ήρθε εδώ. Λέει, έτσι δεν είναι. Ούτε καν ήρθε. Είπε, ναι, να πάω να κάνω μετά τη δήλωση κάτω να πούμε. Τέλος πάντων. Δείχνει μια αδυναμία του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, δεν είναι, κατηγορούμε τα παιδιά της αστυνομίας. Ξέρουμε για τα παιδιά, μιλάμε για το κράτος. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Όπως δύσκολα είναι οι γιατροί, δύσκολα είναι οι νοσοκόμοι, δύσκολα... Είμαστε Βαλκάνια, τελείως. Αν υπάρχει δυνατότητα να αφήσετε κάπου, πάρτε σε αυτό, να είσαι με ένα τηλέφωνο, να πάτε να κάνει τη δουλειά του. Δουλειά κάνει. Φρούτα πουλάει. Πάει από ένα χωριό στο άλλο, παστέρια πουλάει. Είσαι το άλλο στο ραδιόφωνο, ας πούμε, στο Μετρόπολης. Ναι. Άμα είναι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Α δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, Μένιο, καλή ψυχοθεραπεία. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί δεν θα πω πολλά τώρα. Γιατί με εκνεύρισε αφάνταστα από χθες. Κατέβηκα κάτω, έμεινα παγωτό. Δεν θέλω να πω τίποτα. Εύχομαι να βρεθεί το αυτοκίνητο του ανθρώπου. Καλά, ρε, αυτό το ξενοδοχείο εκεί δεν έχει τις κάμερες. Τι σε είπα. Ό,τι τι, άκου τώρα Ελλάδα. Έχει τις κάμερες. Τι σε είπα, ρε. Ό,τι. Το υλικό θα το δώσουν στην αστυνομία. Αυτή πάει. Το δώσανε. Πήρα, εγώ μίλησα με τον διευθυντή προχθές. Του ΜΕΤ εδώ, ναι. Και, ΜΕΤ, και, ναι. Πήρα λοιπόν το. Μου είπε, δεν μπορώ να το δώσω εσένα, να το δώσω στην αστυνομία. Το πήρα την κάρτα, πήγα στην ασφάλεια. Το έδωσε, το υλικό. Φυσικά, φυσικά. Το έδωσε. Είδε εσύ, πήγε μέσα. Είδα, δεν είδα, θα ξαναπώ αυτές τις μέρες στην ασφάλεια. Το έδωσε να δω το βίντεο. Έχεις ένα ομοσυμφέρον να δεις το βίντεο. Ναι. Ποιοι ήταν, τι ήταν κτλ. Και άμα είναι, πάω να το ψάξουμε εμείς, αν δούμε τις φάτσες. Πάνω, ξέρω εγώ, κανένα φίλο μας, κανένα Μάρκο Μελίδη, ξέρω εγώ, κανένα αυτό και τα πάντα. Εντάξει, θα δούμε κανένα. Θα πάμε να το κάνουμε ιδιωτικά. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα μας πει ασφάλεια. Θα μας πει ασφάλεια. Ασφάλεια. Εντάξει, εμείς κάναμε τα κυριότερα. Θα μας πει. Παιδιά, λέει, τέλος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.